Καλημερούδια, τι κάνετε, πως είσαστε εδώ πέρα με ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είπα να ξεκινήσω αυτό το vlog έτσι, διότι παιδιά θέλω να σας πω ότι έχω ξεκινήσει διατροφή εδώ και 2 εβδομάδες και αυτό είναι το αγαπημένο μου πρωινό. Και θέλω να σας μιλήσω λίγο για τη διατροφή, να μου πείτε αν θέλετε να σας κάνω και ένα ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό. Είναι μια διατροφή που την κάνω μόνη μου, δεν πήγα σε διατροφολόγο, ούτε πήρα κάποια διατροφή από το ίντερνετ. Είπα, επειδή δεν το έπαιρνα απόφαση, να ξεκινήσω μόνη μου με αυτά που εγώ ξέρω τι κάνουν καλό στον οργανισμό μου. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ καλά τώρα, ότι είμαι στα κιλά που θα ήθελα να είμαι, αλλά θέλω να χάσω 2-3 ακόμα, να έχω καβάτζια για το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι με τις διακοπές θα φάμε όλο και κάτι θα γίνει, θα φάμε λίγο παραπάνω, να έχουμε λίγο καβάτζια. Να φάμε σαν άνθρωποι για να το ευχαριστηθούμε, βρε παιδί μου. Λοιπόν, με διέκοψε ένα τηλεφώνημα και θέλω. Ξεκίνησα με αυτό το πλάνο, γιατί αυτό εδώ πέρα το πρωινό, παιδί, έχει γίνει το αγαπημένο μου. Είναι γιαούρτι 2% με μουσλι, 2 κουταλιές του γλυκού μουσλι. Όπως βλέπετε, έχω βάλει και κάποια φρουτάκια, τα οποία τα έχω βάλει στην κατάψυξη, γι' αυτό είναι σε αυτό το χάλι. Αλλά είναι νόστιμα. Παραμένει η νοστιμάδα τους. Και έχω στην κατάψυξη κάποια για όταν δεν έχω φρέσκα στο ψυγείο, να βάζω από αυτά. Και έχω βάλει μέσα βατόμουρο, φράουλα και κεράσι. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Όταν ξεκίνησα την πρώτη μέρα με τη διατροφή και είπα θα ξεκινήσω με αυτό το πρωινό, δεν θα σας κρύψω ότι δεν μου άρεσε σαν ιδέα, αλλά θέλω να σας πω ότι έχει γίνει το αγαπημένο μου, το λατρεύω. Και το μουσλι κρατάει πάρα πολύ, δηλαδή τρώω μετά από 3 ώρες και 4 μπορεί κιόλας και δεν νιώθω πείνα καθόλου, καθόλου, καθόλου. Λοιπόν, μόλις έκανα, που πάει η κάμερα, ένα ντουζάκι και θέλω να ετοιμαστώ γιατί θα πάμε στο Smart Park, θα πάμε στα Jumbo, βασικά θέλω να πάω στο Jumbo, γι' αυτό πάμε Smart Park και εκεί έχει τα μεγάλα τα Jumbo και θα βρω σίγουρα ό,τι θέλω, γιατί θέλω να πάρω πράγματα για την παραλία. Θα σας τα δείξω έτσι λίγο και στο περίπου τι θα πάρω και θα θέλω και τη γνώμη σας σίγουρα για να μου πείτε, επειδή πέρσι ο Αλέξανδρος δεν έπαιζε στα χώματα, καθόμασταν στον ποπό μας απλά και καθόταν μαζί μας στις ξαπλώστρες, δεν τον αφήναμε κάτω γιατί ήταν μικρούλης ακόμα, δεν είχε καν χρονίσει. Οπότε θα σας δείξω τι θα πάρω και θέλω να μου πείτε πολλές μαμάδες τι άλλο θα μπορούσα να έχω μαζί μου στην παραλία σε θέμα παιχνιδιών και τέτοια. Σίγουρα έχω και κάποια έξτρα πράγματα όπως ένα ψυγιάκι που θα πάρουμε μαζί μας, δεν θα πάρω τώρα τα Jumbo, γιατί έχω ήδη πάρει. Αλλά ό,τι άλλο, εσείς που είσαστε πιο πολύ καιρό μαμάδες από μένα και έχετε πάει πιο πολλές φορές στην παραλία και ξέρετε τι αρέσει τα παιδάκια για να παίζουν και γενικότερα κάποιο παιχνίδι που μπορεί να τους αρέσει οτιδήποτε ή είχε την ασφάλειά του ή το οτιδήποτε, έχουμε πάρει βέβαια μπρατσάκια, έχουμε πάρει αυτά τα μπρατσάκια που μπαίνουν και τα χέρια μέσα, μπαίνει και το στήθος και δένει εδώ και είναι πιο προστατευμένο, θα σας το δείξω αν είναι μετά, θα σας το δείξω σε λίγο μένα να το δείτε. Και τι άλλο ήθελα να σας πω τώρα. Και επίσης, ναι, ήθελα να σας πω ότι αυτό το vlog θα είναι 2 ημερών, αλλά δεν θα είναι την αυριανή, θα είναι λίγες μέρες μετά, διότι θα πάω να κάνω δερμοαπόξεση και θέλω να σας πάρω μαζί μου, να δείτε λίγο και αυτή τη διαδικασία, να δείτε λίγο πώς είναι δερμοαπόξεση, γιατί έχω ξανακάνει άλλη μια φορά στο παρελθόν και ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη, οπότε θέλω λίγο να σας το ξαναδείξω. Και σας αφήνω να φύγουμε, να πάμε Jumbo και να γυρίσουμε και για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, και είμαι πανέτοιμη. Θέλω να βάλω μόνο λίγο λαδάκι από γκισού, το οποίο το αγαπώ. Και σε λίγες μέρες θα μου έρθει κάτι άλλο από γκισού που θα σας μιλήσω γι' αυτό. Δεν έχω βάλει τίποτα. Έχουμε και τα ασιδέρωτα εδώ. Ένα jean shorts και ένα απλό μπλουζάκι μαύρο. Έκανα πολύ γρήγορα μπουκλίτσες. Θα βάλω τώρα και λίγο λαδάκι για να γυαλίσουν και λίγο τα μαλλιά μου. Και φύγαμε, πάμε Smart Park που πρέπει να ψωνίσουμε, θέλουμε σούπερ μάρκετ και θέλουμε Jumbo και θέλω από τα Jumbo να πάρω πολύ πράγμα, θέλω να πάρω πράγματα για παραλία, για την παραλία, θέλω να ξεκινήσω να πηγαίνω παραλία με τον μικρό. Εγώ δεν τρελαίνομαι να πολύ μπαίνω στη θάλασσα, οπότε θα δούμε τώρα πώς θα γίνει, ίσως καθόμαστε έξω λίγο να παίζουμε στην άμμο και όταν μας έρχεται θα κάνουμε καμιά βουτιά, δεν ξέρω, θα δούμε, γιατί το Αλεξάνδρο του αρέσει πάρα πολύ ασχολείται, οτιδήποτε με άμμο, χώμα κτλ. Του αρέσει πάρα πολύ, οπότε φύγαμε. Πάμε Jumbo να πάρω. Θέλω να πάρω μπόλικα. Θα σας τα δείξω. Θα σας κάνω Jumbo haul. Πάμε.
Σιγά σιγά. Λοιπόν, να σας δείξω έτσι λίγο πρόχειρα τι πήρα. Πήρα κάποια παιχνίδια για τον Αλέξανδρο. Πήρα αυτό εδώ για τη θάλασσα. Πήραμε μία μπάλα καρπουζάκι. Πήραμε αυτό εδώ το φορτηγάκι, έτσι να έχει να ασχολείται στην παραλία. Και πήραμε και αυτά εδώ πέρα για να του φτιάχνω εγώ τώρα για την ώρα, μέχρι να το καταλάβει πώς γίνεται στην άμμο. Πήρα αυτή εδώ πέρα την ψάθα, η οποία είναι τεράστια. Και παρόλο που το βλέπετε έτσι τρυπητό, λέει ότι δεν επιτρέπει την άμμο να περάσει μέσα. Ελπίζω. Λοιπόν, και πήρα και αυτή εδώ πέρα την τσάντα για να βάλουμε σε όλα τα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ ωραία, νομίζω πως θα μας βολέψει. Πήραμε αυτές τις δύο τις καρέκλες για να πηγαίνουμε σε καμία καρέκλα, παραλία που δεν είναι οργανωμένη και να είμαστε άνετοι. Πήραμε αυτή εδώ πέρα τη βάση για την ομπρέλα και πήραμε και μία ομπρέλα η οποία είναι έξω. Πήραμε μία μεγάλη ή πιο μεγάλη από το τζάμπο, σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη. Είναι μία που έχει 25 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά θεωρώ ότι είναι η καλύτερη, την είδα πιο χοντρή από οποιαδήποτε άλλη. Και θεωρώ ότι με τις ακτίνες του ηλίου θα είναι καλύτερα. Αυτό. Και πήρα και μερικά τέτοια. Εγώ πήρα αυτό εδώ πέρα που δεν έχει ζάχαρη, γιατί κάνω τη διατροφή και οπότε θέλω έτσι να πίνω κάτι. Πήρα αυτό εδώ να τα βάλω στο ψυγείο να τα έχω. Αυτά πήραμε, δεν πήραμε κάτι άλλο. Έτσι για να πηγαίνουμε σε καμία μη οργανωμένη παραλία, να παίζει λίγο το παιδάκι πιο άνετα και καθημερινές, να μην έχει και κόσμο. Νομίζω θα μας βολέψουν αυτά που πήραμε. Αρκετές ημέρες μετά από το τελευταίο πλάνο που εσείς είδατε, έχω κολλήσει σε ένα φανάρι εδώ πέρα που με το που βγαίνεις από την Εθνική Οδό για να στρίψεις αριστερά στην Ιερά Οδό, και πραγματικά αυτό το φανάρι είναι ανυπόφορο, δεν υπάρχει αυτό το φανάρι, πόσο ανυπόφορο είναι. Και ενώ είπα να ξεκινήσω κατευθείαν από την κυρία Τζούμα να σας δείξω την δερμοαπόξηση κτλ, κτλ, είπα αφού είμαι σταματημένη εδώ και θα μου πάρει κάπως η ώρα, να σας κάνω ένα story time, γιατί μου ήρθε τώρα που συνέβη κάτι. Πήγα να φύγω και μου είχε κλείσει το μισό πάρκινγκ ένας φίλος του μπαμπά μου, ο οποίος ήταν με το μηχανάκι του, και φωνάζω εγώ, βλέπω ότι ο χώρος ήταν λίγο περιορισμένος, και φωνάζω στον μπαμπά μου και του λέω: μπαμπά, χωράω να βγω? Και μου λέει: ναι, εννοείται, χωράς. Χώραγα, αλλά τέλος πάντων, επειδή έχω ιστορικό, δεν έχω τρακάρει ποτέ, Παναγία μου, αλλά έχω ρίξει δύο μηχανάκια. Στο ένα δεν έφταιγα εγώ, στο άλλο έφταιγα. Και σε αυτό θέλω να σας κάνω ένα story time, γιατί έβγαλε το κεφάλι μου από το παράθυρο και του λέω του φίλου του μπαμπά μου: ελάτε καλύτερα να το πάρετε, γιατί έχω ρίξει ήδη δύο μηχανάκια, μην είσαι το τρίτο που θα τριτώσει. Οπότε κατέβηκε ο άνθρωπος και ήρθε και το πήρε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα story time. Δεν πρέπει να σας το έχω ξαναπεί. Τα πρώτα γενέθλια του Κανάκη που ήμασταν μαζί. Τα πρώτα του γενέθλια μαζί, δηλαδή σαν ζευγάρι. Μαθαίνω από έναν φίλο του που δουλεύει και λέω: θα πάω να του κάνω έκπληξη για τα γενέθλιά του και θα πάω στη δουλειά του χωρίς να με περιμένει, να σκάσω μύτη και να του πω: α, γεια, ήρθα. Φεύγω που λέτε, πήγα σε μια αρκετά περιοχή που, μια περιοχή που είναι πολύ μακριά από το σπίτι. Πρέπει να έχω την εντύπωση ότι ήταν στον Άγιο Δημήτριο, χωρίς να είμαι και πάρα πολύ σίγουρη. Κάπου εκεί τέλος πάντων. Φεύγω με GPS εκεί με χίλια ζόρια το βρίσκω και συνειδητοποιώ ότι έφτασα στο σημείο, γιατί πέρα το ότι το GPS με βοήθησε να φτάσω, είδα και το μηχανάκι του Κανάκη απ' έξω και λέω: ρε, εδώ είμαστε. Και είχε χώρο μπροστά από το μηχανάκι του Κανάκη να παρκάρω. Μπαίνω με τη μούρη μέσα, κάνω όπισθεν η δικιά σου για να... έλα. Κάνω όπισθεν η δικιά σου για να παρκάρω και ξαφνικά, πάνω στο άγχος μου που θα του κάνω έκπληξη, στο στρες, σε όλα αυτά, ακούω ένα γκουντούπ και συνειδητοποιώ ότι το μηχανηματάκι του αυτοκίνητου μου έκανε μπιπ, αλλά εγώ είχα το μυαλό μου πως θα κάνω την έκπληξη και του έριξα το μηχανάκι κάτω, παιδιά. Και έλεγα πριν το φανάρι βάλει πράσινο και πρέπει να ξεκινήσω, ότι έκανα πίσω, δεν άκουσα το μπιπ, ενώ κοιτούσα τους καθρέφτες μου, το μηχανάκι ήταν χαμηλά και δεν το έβλεπα και το ξέχασα εντελώς ότι υπήρχε εκεί, πάνω στο θαυμασμό μου και στον ενθουσιασμό μου να πάω να του κάνω έκπληξη κτλ. Και τσουκ, παιδιά, του ρίχνω το μηχανάκι, θα παρκάρω αλλού τελικά. Έχω αλλάξει, είναι τρίτη θέση που αλλάζω μέχρι στιγμής εδώ.
Μέχρι να βρω αυτή που θα μου αρέσει, επειδή μου βρήκα μια πιο άνετη. Μην την πατήσω όπως την προηγούμενη φορά. Θυμάστε τι είχα πάθει την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, α, τέλειο, εδώ πέρα είμαι και μόνη μου και ούτε με ενοχλεί κανένας και ούτε θα με ενοχλήσει και κανένας. Λοιπόν, και συνειδητοποιώ ότι έχω κάνει και βάζω τα χέρια στο πρόσωπο και πέφτω πάνω στο τιμόνι και πραγματικά βάλα τα κλάματα γιατί στενοχωρήθηκα. Γιατί πήγαινα να του κάνω έκπληξη για τα γενέθλιά του και μόνο έκπληξη δεν ήταν αυτό που του έκανα. Τέλος πάντων. Και βγήκε έξω ο κακομοίρης, αλλά τι να μου πει. Τι να μου πει. Ξεκίνησα από το σπίτι μου μία ώρα πριν για να έρθω στην ώρα μου και για να καθίσω λίγο εδώ στο πάρκινγκ να φάω λίγο την μπάρα μου, αλλά δεν προλαβαίνω. Οπότε έφυγα κατευθείαν. Πάω γιατί δεν είναι ωραίο να καθυστερούμε σε τέτοιου είδους. Βασικά δεν είναι ωραίο γενικά να καθυστερούμε οπουδήποτε. Αλλά ειδικά όταν υπάρχουν ραντεβού και άλλοι περιμένουν και δεν είναι καθόλου ωραίο να καθυστερούμε. Τα λέμε σε λίγο. Ξεκινάμε, είσαι έτοιμη? Ναι. Ωραία. Η δερμοαπόξεση ουσιαστικά αποτελεί έναν βαθύ ιατρικό καθαρισμό όπου με αυτή τη θεραπεία επιτυγχάνουμε δύο αποτελέσματα. Λόγω του ότι η δερμοπόξηση είναι ένα μηχανικό peeling βαθύ, αφαιρεί όλη την κεράτινη στη βάρα της επιδερμίδας. Φεύγουν όλα τα επιφανειακά νεκρά κύτταρα, με αποτέλεσμα το δέρμα να είναι πολύ πιο λίο, λαμπερό και απαλλαγμένο από τα επιφανειακά νεκρά κύτταρα. Ταυτόχρονα, επειδή μετά την διαδικασία της δερμοπόξησης θα ακολουθήσει η διάνοιξη των πόρων και θα αφαιρέσουμε και το βαθύτερο σμίγμα, το δέρμα θα απαλλαχθεί και από την έντονη σμιγματόρια. Για μένα δηλαδή. Πολύ μάλιστα, πολύ. Ζήτησε κάποια τυχριάκια, θα στα ανοίξω με μια μικρή βελονίδα. Αυτά κάνουν πίεση. Θα δεις πόσο λίγο και λαμπερό θα είναι το δέρμα σου μετά. Ούτε θα έχεις θεραπευτικά. Καλέ, ναι. Τη μέρα που ήρθα και λέω Παναγία μου, θα σηκωθώ και θα είμαι στα ντομάτα. Ναι. Και μου λες, κοιτάξτε τον καθρέφτη και κοιτιάμαι και δεν είχα τίποτα. Ναι, είχα τρελαθεί. Ναι. Όλοι νιώθουν ότι μετά από αυτό θα είναι κατακόκκινοι, δεν θα βλέπονται. Ναι, 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 έτσι. Και όμως δεν είναι. Και υπάρχει μια ελαφριά ερυθρότητα. Σίγουρα ένα δέρμα πιο ευαίσθητο μπορεί να έχει λίγο πιο έντονη ερυθρότητα σε σύγκριση με ένα πιο ανθεκτικό δέρμα. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι κάτι το οποίο είναι ερεθιστικό ούτε επεμβατικό. Okay. Μπορείς κατευθείαν να επιστρέψεις στη δουλειά σου, σε ό,τι κάνεις αυτά, στις δραστηριότητες που έχεις. Και σε ένα θυμάμαι μου είχες πει και μετά από 3 μέρες θα ξεπλουτίσω λίγο. Μετά από περίπου 2 με 3 μέρες, ανάλογα την αρχική κατάσταση που βρίσκεται το δέρμα, και εννοώ ότι αν ας πούμε το κάνουμε σε ένα δέρμα το οποίο είναι αφτατωμένο, αυτό σίγουρα θα ξεπλουδίσει. Ένα πιο λιβαρό δέρμα μπορεί να κάνει πιο ήπια απολέπιση. Η απολέπιση όμως είναι επιτηρώδης, δεν είναι κάτι έντονο και ενοχλητικό. Διαρκεί 2 μέρες το πολύ και ανενώνει και το δέρμα. Δεν είναι κάτι δηλαδή δύσκολο.
μαγειρεύει. Σου πλύνω τα ματάκια. Mm-hmm. 20 λεπτά είναι η διάρκεια mm-hmm. της θεραπείας. Δεν σε πονάει, δεν σε ωραία. Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε με τον καθαρισμό, λοιπόν, δεν θα σας πω ψέματα, έναν πόνο τον έχει. Δεν θα σας πω ψέματα. Όμως από αυτό που νιώθεις, δηλαδή εγώ κάθε φορά είναι η δεύτερη φορά που κάνω καθαρισμό προσώπου. Πρέπει να κάνω πιο συχνά κανονικά, αλλά είχαν συμβεί όλα αυτά που σου είπαμε, τις εγκυμοσύνες και αυτό και δεν μπορούσα. Λοιπόν, τι είναι εγκυμοσύνη, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, που ήθελα να καταλήξω. Α, ναι, ότι σηκώνεσαι από την ώρα του καθαρισμού και θα πιστεύεις ότι θα δεις το πρόσωπό σου και ότι θα είσαι κατακόκκινος και πάρα πολύ ρεθισμένος. Και δείτε το πρόσωπο τώρα. Ήδη φαίνεται η διαφορά, για τις επόμενες 2-3 μέρες λίγο ξεφλουδίζεις, αλλά τίποτε το σημαντικό γιατί το έχω ξανακάνει, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά. Πραγματικά σας το λέω, σηκώνεσαι από την καρέκλα και λες Παναγία μου, τι θα αντικρίσω στον καθρέφτη, καμία επαφή, τίποτα. Ίσως είμαι λίγο κοκκινή εδώ. Όχι, εκεί φαίνεται, εδώ δεν το βλέπω. Λοιπόν, καθίστε τώρα να δω λίγο. Έχω βάλει στο μάτι... Αχ, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί στο Περιστέρι, όπου έχει ένα ωραίο σανδάλι, το οποίο εγώ το θέλω απεγνωσμένο αυτό το σανδάλι. Να δούμε πόση ώρα είναι για να πάω εκεί. Είναι 20 λεπτάκια. Θα το επιχειρήσω, παιδιά. Θα πάω μέχρι το Περιστέρι που έχω έρθει μέχρι εδώ κάτω. Θα το επιχειρήσω. Βέβαια δεν έχω φάει, δεν έχω προλάβει να φάω, παρόλο με την μπάρα. Που την πήρα μαζί μου, δεν κατάφερα να φάω. Εντάξει παιδιά, δύο ευθείες μου δείχνει ότι είναι, οπότε θεωρώ ότι δεν θα έχω πρόβλημα. Θα πάω και θα γυρίσω εύκολα, 20 λεπτάκια να πάω. Τέλος πάντων, πάμε, μπας και πάρω και αυτά τα σανδαλάκια τα ωραία που τα έχω βάλει στο μάτι. Και αυτό που πρέπει να προσέχω, μου πει η Διονυσία τώρα αυτές τις ημέρες, με τον καθαρισμό είναι, όχι αυτές τις ημέρες, σήμερα, είναι να μην βρέξω το πρόσωπό μου. Αυτό. Και μου είπε να βάζω και μια αναπλαστική κρεμούλα για τις πρώτες ημέρες, μέχρι εκεί που θα ξεφλουδίσω και μετά δεν θα ξεφλουδίζω. Γενικότερα δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο να κάνεις μετά. Εγώ τη σίκα απλά την βάζω, να σας πω την αλήθεια. Που την εμπιστεύομαι και την αγαπώ και την βάζω και στο μωρό. Την έχω βάλει και εγώ, την χρησιμοποιώ στο τατουάζ μου χρόνια. Και γενικότερα όταν έχω ρυθισμούς κτλ. Φύγαμε. Πάμε Περιστέρι τώρα και ελπίζω να βρω τα σανδαλάκια. Συνέχεια. Αριστερά. Τι λέει, αφού δεν πάει αριστερά. Στο φανάρι της υπομονής. Θα φάω λίγο, παιδιά. Δεν μπορώ. Έχω πεθάνει την πείνα. Έφαγα μόνο γιαουρτάκι με μούσλι και φρούτα. Τίποτα άλλο. Οπότε πάει η πείνα και έρχεται. Ταχύτερη διαδρομή διαθέσιμη. Κλειδώνετε 5 λεπτά μέσω λεωφόρος Αθηνών. Δεν θέλουμε. Να το εργαλείο, παιδιά, επιτέλους. Θέλω να σας πω ότι ευτυχώς που πήγα να το πάρω. Ευτυχώς που έτυχε να μπω και να δω ότι σήμερα έφτασε στο courier. Όχι της περιοχής μας, γιατί δεν έχουμε αυτό. Της διπλανής περιοχής, τέλος πάντων. Διότι, παιδιά, επειδή το δέμα. Ήταν πάρα πολλές μέρες που πήγαινε, ερχότανε, δεν ξέρω τι φάση με αυτό το δέμα. Θα σας τα πω γιατί θέλω να σας κάνω βίντεο για το συγκεκριμένο εργαλείο. Τι ήθελα να πω τώρα, έχω το μυαλό μου στην τηλεόραση γιατί υπάρχουν εξελίξεις για αυτή την υπόθεση στα γλυκά νερά και γενικότερα την παρακολουθώ αυτή την υπόθεση. Με έχει πάρει πολύ από κάτω όλη αυτή η φάση που έχει γίνει με αυτή την κοπελίτσα. Δηλαδή, πραγματικά η Μαρτών, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, άσχετο με το θέμα μας.
Και ευτυχώς που πήγα, παιδιά, και μου το δώσανε και με το ζόρι, διότι είχαν σβηστεί τα στοιχεία πάνω από το κουτί και είχε μόνο το μικρό μου με ερωτηματικό, τη διεύθυνση με ερωτηματικό και τα μισά στοιχεία του κινητού μου με ερωτηματικό. Οπότε ευτυχώς που πήγα, γιατί ήταν στα αζήτητα και πραγματικά πιστεύω ότι δεν θα φτάνε ποτέ το δέμα σε εμένα. Οπότε... Είναι 4 ημέρες μετά από το τελευταίο πλάνο που είδατε. Πραγματικά είναι ακριβώς 4 ημέρες μετά. Λοιπόν, εκείνη η Πέμπτη, αλήθεια είναι, ήταν η Πέμπτη μέρα που σας τράβηξα. Τη μέρα που πήγα και στην κυρία Τζούμα κλπ. Εξελίχθηκε και όμορφα και άσχημα. Όμορφα εξελίχθηκε γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό κατάφερα επιτέλους να βρεθεί λίγος χρόνος και να μπορέσω να βρεθώ με τις φίλες μου και βγήκαμε και πιάμε έτσι ένα κρασάκι και φάγαμε και ένα μεζεδάκι. Αλλά έγινε αυτό που φανταζόμασταν όλοι από την Πέμπτη το πρωί. Έγινε η ομολογία από αυτή την υποθέση στα αγγλικά νερά και η αλήθεια είναι ότι ήμασταν όλοι πάρα πολύ παγωμένοι και παρόλο που πήγαμε με τις φίλες μου εκεί, ενώ περάσαμε όμορφα, η αλήθεια είναι ότι το συζητήσαμε πάρα πολλές φορές εκείνη τη στιγμή και δεν θα σας πω ψέματα ότι ακόμα έτσι υπάρχει στο μυαλό μου σε καθημερινή βάση αυτό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το συζητήσω γιατί άνοιξα μια συζήτηση στο Instagram την επόμενη μέρα και... Δέχτηκα δύο σχόλια τα οποία με στεναχώρησαν πάρα πολύ, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί στα πάνω από 300 μηνύματα που δέχτηκα εκείνη την ημέρα, γιατί είσαστε όλες εξαγριωμένες με αυτή την υπόθεση, ήταν μόνο δύο τα χαζομηνύματα, θα το πω έτσι. Τέλος πάντων, οπότε δεν θέλω να επεκταθώ άλλο, θέλω να το αφήσω εδώ, θέλω να προσπαθήσω έτσι λίγο να ξεχάσω, αν και νομίζω ότι όλοι μας το ζούμε έτσι, όλοι μας... Το σκεφτόμαστε συνέχεια, γιατί είναι κάτι το οποίο πραγματικά είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα έχεις το ίδιο ταραχτεί με αυτή την υπόθεση. Και τι ήθελα να σας πω τώρα. Ναι, ήθελα να σας πω, παιδιά, ότι αφού έχουν περάσει και αυτές οι μέρες και υπήρξε και ένα ζύγισμά μου, θέλω να σας πω ότι μέσα σε 2,5 εβδομάδες έχασα 5 κιλά. Οπότε, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια αν θέλετε να σας μιλήσω για τη διατροφή μου, πώς την κάνω μόνη μου. Έχω μιλήσει και με φίλες μου και η μαμά μου και η αδερφή μου ζήτησαν το τι κάνω, να σας πω. Φτιάχνω εύκολα φαγητά, δεν φτιάχνω δύσκολα φαγητά που να μου παίρνουν ώρες και φτιάχνω φαγητά τα οποία να μου κρατήσουν και το βράδυ, δηλαδή φτιάχνω διπλή μερίδα, να μην ταλαιπωρούμε. Οπότε, αν θέλετε, να σας πω πως σε 2,5 εβδομάδες έχασα 5 κιλά, να μου πείτε, να σας κάνω βίντεο. Έλεγα πριν μου τελειώσει η μνήμη από την κάρτα ότι υπολογίζω αύριο Τρίτη, εσείς να το έχετε το βίντεο. Σήμερα είναι Δευτέρα και θέλω αύριο Τρίτη να το έχετε. Οπότε σταματάω, σας φιλώ, να προσέχετε και να περνάτε τέλεια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα είναι νωρίτερα. Είμαι 1000% σίγουρη.